Δημότυχο είναι μία πόλη, το Εύρο, βρίσκεται 85 χιλιόμετρα από την Αλεξανδρούπολη και 2 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Τουρκία. Σύμφωνα με μία θεωρία, το όνομά της το πήρε από τα διπλά τείχη του Κάστρου, ενώ με κάποια άλλη το όνομα οφείλεται στις δύο αντικριστές οχυρεμένες πόλεις. Στο Δημότυχο υπάρχουν δείξεις πολιτισμού ήδη από τη νεολιθική περίοδο. Κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο αποτέλεσε ένα στρατηγική σημασία σημείο. Το Δημότυχο επίσης αποτέλεσε την πρωτεύουσα δύο αυτοκρατοριών, της Βυζαντινής και Οθωμανικής. Το σημερινό Δημότυχο αποτελεί τη συνέχεια του Δημοτήχου των περασμένων αιώνων, καθώς είναι μία πόλη που δεν έχασε ποτέ τον αστικό της χαρακτήρα. Το κάστρο του Δημοτήχου είναι ένα εντυπωσιακό οχυρό που βρίσκεται στη Βόρεια Ελλάδα. Χτίστηκε σε πολύ υψηλή θέση για να προστατεύει την πόλη και την περιοχή του Δημοτήχου. Η ιστορία του κάστρου εκτείνεται από την εποχή των Ρωμαίων μέχρι την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Το κάστρο προστατεύεται με τείχος μήκους 1.800 μέτρων που ενισχύεται με 24 στρογγυλούς και ορθογώνιους πύργους. Το κάστρο έχει υποστεί πολλές αλλαγές και επεκτάσεις κατά τη διάρκεια των αιώνων και με αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά που αντικατοπτρίζουν την πολυπολιτισμική ιστορία της περιοχής. Σήμερα το κάστρο του Δημοτήχου αποτελεί ένα σημαντικό μνημείο και δημοφιλή τουριστικό αξιοθέατο, προσελκύοντας επισκέπτες από όλη την Ελλάδα με την αρχιτεκτονική του ομορφιά και την ιστορική σημασία του. Οι κύριες εξωτερικές πύλες των τειχών ήταν τρεις, οι πύλες της γέφυρας που είναι γνωστές και ως καλέπορτες, οι οποίες σώζονται ως σήμερα και ξεχωρίζουν για το οξυκόρφο διακοσμητικό τυφλό τόξ, το καμπυλό λίθινο υπέρθυρο και το αβάκωτο διάκοσμο, ένα πλυνθακτιστό βυζαντινό μοτίβο το οποίο στέφει το τύμπανο επάνω από το άνοιγμα της πύλης, οι πύλες της αγοράς και οι πύλες των ανακτόρων ή σαραΐπορτες. Οι πύλες των ανακτόρων θα πρέπει να βρισκόταν στο ανατολικό τμήμα των τειχών, οι οποίες κατεδαφίστηκαν από τις τουρκικές αρχές και το υλικό χρησιμοποιήθηκε για τη λιθόστρωση των οδών της πόλης. Τέλος, εκτός από τις κύριες εξωτερικές πύλες του κάστρου, υπήρχαν και μικρότερες βοηθητικές πυλίδες. Η μοναδική που εντοπίστηκε στη σημερινή εποχή βρίσκεται στο βόρειο-ανατολικό άκρο του κάστρου, επάνω από τον Ναό της Παναγίας. Η πυλίδα αυτή ονομαζόταν και ως Κερκόπορτα. Οι 24 πύργοι του εξωτερικού τείχους του Δημοτήχου προκαλούν εντυπωσιασμό με την ποικιλία των μορφών και την ποιότητα κατασκευής τους. Ανήκουν σε διαφορετικές κατασκευαστικές φάσεις. Ο πύργος της Βασιλοπούλας, ο οποίος πιθανότητα θα έλαβε το όνομά του λόγω της σύνδεσής του με το θρύλο της αυτοκτονίας της κόρης του αυτοκράτορα από τις επάλξεις του. Χτισμένος κατά την παλαιοχριστιανική περίοδο, επισκευάστηκε σε εκτεταμένη μορφή γύρω στο 14ο αιώνα και φέρει στην επιφάνειά του πλάκα με το χαρακτό μονόγραμμα TPXS, το οποίο βρέθηκε και σε άλλους 6 πύργους, το οποίο μονόγραμμα συμβολίζει το όνομα του Αρχανιώτης. Το Πεντάζωνο είναι ένας ακόμη πύργος σε κάτωψη κυκλική που βρίσκεται στα βόρεια του Καλέ. Την ονομασία του την πήρε λόγω του ότι έχει ίσα διαστήματα από τη βάση μέχρι την κορυφή, 5 στενές ζώνες με αποψημένους πλήθους. Το Τέμενος Βαγιαζίτη, Μεχμέτ ο Πρώτος, θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά οθωμανικά μνημεία στον ελλαδικό χώρο, αλλά και ένα από τα πιο σημαντικά ισλαμικά μνημεία στην Ευρώπη. Χτίστηκε πάνω στον δρόμο που οδηγούσε στην κύρια πύλη του κάστρου και αποτελούσε το κεντρικό σημείο όπου γύρω του αναπτύχθηκε η Οθωμανική πόλη, έξω από τα τείχη του κάστρου. Το Τέμενος περιστοιχιζόταν από κοινοφιλή ιδρύματα και καραβάν σεράι. Σύμφωνα με ιστορικά στοιχεία, η ανέγερση ξεκίνησε από τον Σουλτάνο Βαγιαζί του Κεραυνού, Γιλντιρίμ, και ολοκληρώθηκε επί Σουλτάνου Μαχμέν του Πρώτου και εγκαινιάστηκε το 1420. Το μνημείο κρίθηκε διατερεταίο από το 1946 και από το 1969 έχουν αρχίσει έργα για την αποκατάστασή του. Ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα του μεταβυζαντινού Δημοτήχου είναι η διαμονή του Καρόλου του 12ου στην πόλη. Μετά την ήττα του από τον Μεγάλο Πέτρο στην Πολτάβα της Ουκρανίας, ο Κάρολος βρέθηκε να περιπλανιέται στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, ώσπου έπειτα φυλακίστηκε εξαιτίας ενεργειών του για συμμαχία του στους Οθωμανούς εναντίον της Ρωσίας και απομονώθηκε στο Δημότυχο. Στο Δημότυχο, η υψηλή πύλη δεν φυλακίζει τον Κάρολο, αλλά του προσφέρει τις στοιχειώδεις ανέσεις σε αυτόν και τους άντρες του. Ένα ρολόι του βασιλιά Καρόλου του 12ου αποτελεί ειδικό δημόσιο κτίσμα από τα πλέον χαρακτηριστικά στοιχεία της πόλης. Η παράδοση αναφέρει ότι ο πύργος ρολογιού ήταν αρχικά ξύλινος και βρισκόταν σε χαμηλότερη θέση από τη σημερινή του.
μετά την πυρκαγιά του 1854, τον οποίο ακολούθησε η ανακατασκευή του το 1969, ο πύργος αποκτά τη σημερινή του μορφή, λιθόκτιστος και σε ψηλότερη θέση. Η πυροστιά είναι το μαυσολείο του Ρούτς Πασά, το τουρμπέτου, και βρίσκεται πίσω από το τρέχον δημαρχείο του Δημοτήχου. Ο Ρούτς Πασάς ήταν στρατηγός του Οθωμανικού στρατού και ιδρυτής των λετρών των ψιθύρων. Η σύνθεση του μαυσολείου με τον Ρούτς Πασά επιβεβαιώθηκε με το Σελχανέ την επετηρίδα της αυτοκρατορικής διοίκησης της Ανδριανούπολης για το έτος 1892 με 1893. Το μνημείο χρονολογείται από το 15ο αιώνα. Είναι ανοιχτού τύπου και περιλαμβάνει ένα βάθρο με καμαροσκέπα στο θάλαμο, όπου στο παρελθόν υπήρχε πληνθόκτιστο στόλος που έχει καταρρεύσει. Το χαμάμ του Ρούτς Πασά, επίσης γνωστό ως λουτρά των ψιθύρων ή πουτρά του έρωτα, είναι ένα οθωμανικό λουτρό που χρονολογείται από το 1398-1399 και βρίσκεται σε ένα υπερυψωμένο ανάγωμα στις όχθες του Ερυθροποτάμου στο Δημότιο. Το μνημείο του Αλακαυτόνατου στο Δημότυχο είναι ένα σημαντικό μνημείο που τοποθετήθηκε τον Μάιο του 2002 από το Δήμο Δημοτήχου. Το μνημείο αυτό βρίσκεται στο χώρο που πολεμικά υπήρχε η συναγωγή της πόλης. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο χώρος αυτός διαμορφώθηκε και εγκαινιάστηκε ως πλατεία Εβραίων Μαρτύρων. Αυτό το μνημείο είναι αφιερωμένο στους Εβραίους της πόλης που χάθηκαν κατά το Ολοκαύτωμα. Το σχεδιασμό και τη φιλοτέχνηση του μνημείου ανέλαβε η Σχολή Καλλιτέχνων της Σόφιας, δίνοντας έτσι έναν ιδιαίτερο και σεβαστό χαρακτήρα στο μνημείο αυτό που αποτεί φόρο τιμή στα θύματα του Ολοκαυτώματος από την Εβραϊκή Κοινότητα του Δημοτήχου. Το Στρατιωτικό Μουσείο του Δημοτήχου ιδρύθηκε το 2000 και βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Δημοτήχου σε ένα προβιομηχανικό διόρροφο κτίριο που σχεδιάστηκε από Ιταλό αρχιτέκτονα. Το αξιοσημείωτο για την κατασκευή του ήταν ότι χρησιμοποιήθηκε ξύλο από τη Σιβήρια. Η ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας εκτυλίσσεται μέσα από τα εκθέματα του κτηρίου, επικεντρωμένη στην ιστορία του ελληνικού στρατού από την ίδρυσή του έως σήμερα. Τα εκθέματα αποτελούνται από διάφορες στολές διαφορετικών εποχών του ελληνικού κράτους, αλλά και οπλισμός, πιστόλια και τουφέκια, χάρτες, σημαίες, μετάλλια και παράσημα και πλούσιο οπτικοακουστικό. Το υλικό είναι στη διάθεση του επισκέπτη που μπορεί με μία βόλτα να θαυμάζει στο Στρατιωτικό Μουσείο του Δημοτήχου. Το Βυζαντινό Μουσείο στεγάστηκε σε ένα νέο κτίριο 2.370 τετραγωνικών μέτρων, όπου εκτίθεται σε διάφορα εκθέματα ρωμαϊκής και βυζαντινής περίοδου. Το Βυζαντινό Μουσείο παρουσιάζει την ιστορία του Δημοτήχου σε μια παράλληλη αφήγηση, ξεκινώντας από το 2ο αιώνα μετά Χριστού, όταν ιδρύθηκε στο λόφο της Αγίας Πέτρας η Πλωτινούπολη από τον Αυτοκράτορα Τραϊανό. Η κατασκευή του μουσείου ολοκληρώθηκε το 2010. Το Αλαγραφικό Μουσείο του Δημοτήχου αποτελεί ένα σημαντικό κέντρο πολιτιστικής κληρονομιάς στη Θράκη. Η ιστορία του, που ξεκινά από το 1966, δείχνει μια συνεχή προσπάθεια των τοπικών εκπαιδευτικών και της τοπικής κοινότητας για τη διατήρηση και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής. Μετά την ίδρυση του Μορφωτικού Συλλόγου Λαγραφικού Μουσείου Δημοτήχου το 1973, το λαγραφικό υλικό μεταφέρθηκε στο νεοκλασικό κτίριο Χατζηρβασάνη, παρέχοντας ένα ιδανικό χώρο για την έκθεση και τη διατήρηση των εκθεμάτων. Στο μουσείο παρουσιάζονται πολλά ενδιαφέροντα αντικείμενα που αντικατοπτρίζουν τη ζωή και τις παραδόσεις της Θράκης, όπως παραδοσιακές ενδυμασίες, κεντητά, υφαντάς δροσίδια, κοσμήματα με τα εκκλησιαστικά είδη, εικόνες, σκεύη, αγροτικά εργαλεία, εργαλεία υφαντικής, εργαλεία των παραδοσιακών τεχνίτων και πολλά άλλα. Ο ιερός ναός του Αγίου Γεωργίου του Παλαιοκαστρίτου βρίσκεται στο βορειοδυτικό άκρο του οχυρωμένου λόφου και ήταν ο τόπος όπου το 1341 εστέφθη ο Αυτοκράτορ Ιωάννης Κατακουζινός. Αργότερα οι Αρμένοι ανέλαβαν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα σε αυτό το ναό και στη συνέχεια κατά το 1735 στη θέση του κατασκευάστηκε ο Αρμένικος ναός του Αγίου Γεωργίου, γνωστός ως Σουρπ και Βόρκ. Ο πολιτικός ναός του Αγίου Αθανασίου χρονολογείται από το 1834 και κτίστηκε στη θέση Βυζαντινού ναού. Βρίσκεται μέσα στο κάστρο σε μικρή απόσταση από το Βυζαντινό τείχος. Ξεχωρίζει για την αρχιτεκτονική του μία τρίκλητη ξυλόστεγη βασιλική μενάρθηκα.